Ευχαριστώ θερμά και από καρδιά τον κύριο Νίκο Μπατιέλο. Είναι η γραμματέα του Κεντρικού Συμβουλίου τη ΚΝΕ και είναι σήμερα μαζί μα. Καλησπέρα σα. Γεια σα. Χαίρομαι πολύ που μας. τα λέμε. Κι εγώ πολύ. Λοιπόν, έχετε καμία αγωνία για αύριο στη Βουλή, ότι θα μάθουμε κάτι παραπάνω. Ε, το νομοσχέδιο το έχουμε δει ήδη. Οπότε δυστυχώ επιβεβαιώνει τα όσα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα έθεσε όλη την περίοδο που έχει ανοίξει αυτή η υπόθεση. Mm -hmm. Ε, με τα predator, predator όπω ε, πρέπει να το λέμε, ε, με την υπόθεση παρακολούθησης υποκλοπών ενός ολόκληρου πολιτικού κόμματο mm -hmm. του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδα από το 2016. Δεν διευκρινίστηκε αυτό, σαν να έμεινε όλο στον αέρα. Δεν μάθαμε αν υπήρχε αν ή Υπήρξε υπήρξαν... με καθαρή συγκάλυψη από όλα τα κόμματα. Και τα κόμματα δηλαδή, εντάξει, αν το κυβερνητικό κόμμα βλέπει κάποιε ευθύνε παραπάνω. Και στην εξεταστική, επειδή στην είχε εξεταστική το θέμα, υπτροπή. δεν βγήκε τίποτα. Από όλα τα εξεταστική. κόμματα υπήρξε νέα γραμμή το συγκεκριμένο θέμα να συγκαλυφθεί. Προφανώ γιατί έχει προεκτάσει. Γι' αυτό έχουν αρνηθεί πά, πάρα πολλέ φορέ του μάρτυρε που λέει το ΚΚΚ. Το 2016 ήταν οι συνακροάσει ή το 2014. Το 2016 ξεκίνησαν. Το 2016 ξεκίνησαν. Και τα περιστατικά φτάνουν μέχρι το 2022. Και αυτό προφανώ προβληματίζει γιατί δεν αφορά μόνο μία κυβέρνηση. Ναι. Όπω επίση από ό,τι φαίνεται και με τα στοιχεία που μαζέψαμε και σε συνεννόηση με κάποιες αρχές και συνεργασία, αλλά πάντα περιορισμένη, ότι αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Ναι. Αφορά και άλλες υπηρεσίες, ναι. ε, αφορά το εξωτερικό. Το ζήτημα όμως ακόμα και τώρα, που είναι κρίσιμο για το λαό μας, γιατί φαίνεται ότι από το όλα στο φως, αυτό είναι κάπως μπορούμε να πούμε ένα τίτλο το νομοσχέδιο, που ακούστηκε, πάντα ακούγεται σε αυτές τις περιπτώσεις, Μάλλον καταλήγουμε η ουσία του νομοσχεδίου είναι αυτό που είπαν κυβερνητικά στελέχη, τελέχη. Ουδή εξαιρείται των παρακολουθήσεων. Να σα πω. Εκεί μάλλον φτάνουμε. Θα, με είναι την έννοια μπορούσε... λάστιχο τη εθνική ασφάλεια. Αναλογιέμαι, ναι. τώρα το σκέφτομαι έτσι. Mm. Θα μπορούσε το κουκουέ με αφορμή. Έβλεπα τώρα τι δηλώσει του κυρίου Τσίπρα. Είχε πάει στην ΑΔΑΕ σήμερα το πρωί mm. και ζήτησε ε, σαν αρχηγό εξωματική αντιπολίτευση να του δοθούν όλε οι, 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 οι διατάξει, τέλο πάντων οι, οι αιτήσει που αφορούν για παρακολούθηση πολιτικών προσώπων, υπουργών, βουλευτών, ευρωβουλευτών, δημοσιογράφων κτλ. Θα μπορούσε να κάνει το ίδιο. Άρα για το Κουκουέ να πάει επισήμω στην ΑΔΑΕ και να πει ανεξάρτητα τι έβγαλε τώρα η Εξεταστική Επιτροπή, να δούμε τα αρχεία σα και αν αναφέρεται που πουθεν... Το έχουμε κάνει. Α. Με επίσημου τρόπου, με επιστολέ, με πίεση και προ την ΑΔΑΕ και σε αρμόδιου άλλου φορεί, προ την κυβέρνηση, μέσα στην Εξεταστική Επιτροπή, στη Βουλή, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια. Και είμαστε δυστυχώ μόνοι μέχρι σήμερα mm -hmm. σε αυτή την προσπάθεια ε, και ως προς το να ρηχτεί φως όσο είναι δυνατόν τέλος πάντων να ξέρει ο λαός τι γίνεται και να καταλάβει την ουσία των ζητημάτων πολύ περισσότερο στο να αποκαλυφθεί το, το βασικό θέμα που κατά τη γνώμη μας υπάρχει που είναι ένα θεσμικό πλαίσιο που το επιτρέπει ναι. αυτό ε, είναι χρόνον, είναι με κατεύθυνση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. δεν αποτελούμε καμία πρωτοτυπία ευρωπαϊκή ή παγκόσμια σε αυτά τα ζητήματα και που στην ε, προοπτική του... Δυστυχώ και το επιβεβαιώνει αυτό το νομοσχέδιο. Όσο εξηγούν και μιλάνε περισσότερο για τα θέματα τη ΕΕΠ, τόσο φαίνεται περισσότερο ότι μπροστά του έχουν τον εχθρό λαό. Ναι. Που στι μεγάλε δυσκολίε που αντιμετωπίζει σήμερα και είναι αναγκαίο να οργανωθεί, να παλέψει, ναι. να ξεσηκωθεί απέναντι στην κατάσταση στην οικονομική τη καθημερινότητα. Ότι εκεί στοχεύουν Μάλιστα. στο πώ θα χτυπήσουν και θα κόψουν τα ποδάρια. Βλέπω και διαβάζω ότι ε, από την ε, πλευρά του Περσού υπάρχει μια έντονη, πολύ έντονη κινητικότητα σε ό,τι έχει να κάνει το, με το, την περίοδο από σήμερα μέχρι και τι εκλογέ. Δηλαδή βλέπω ένα πυκνό πρόγραμμα του κ. Κουτσούμπα, ναι. επισκέψεων, συναντήσεων. Έχει στο φουλ τη μηχανέ το Και και θεω... Είναι συνάρτηση αυτού που <coughs> περιγράψατε, μια δύσκολη οικονομικά συγκυρία ναι. για ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Ανεξάρτητα από τι εκλογέ, ε, το κόμμα μα. Ε, κάνει μια πολύ μεγάλη εξόρμηση στο λαό, σε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα τμήματα, στου εργαζόμενου ιδιαίτερα, στου νέου, στου αυταπασχολούμενου, στι αγροτιά, στους ελεύθερου επαγγελματίε. Ε, για να μπορέσουμε να αναδείξουμε με βάση την εμπειρία που έχει ο κόσμο αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια ε, ότι σε κρίσιμε στιγμέ η στάση του καθενό μετράει στα πάντα. Ναι. Η στάση του, στη συμμετοχή του στο κίνημα, στην, ε, η δράση του απέναντι στα προβλήματα. Σήμερα, από όσο έχω υπόψη μου, έχουν ακυρωθεί με παρέμβαση του Λαϊκού Κίνηματο που ήταν και μέλη του ΚΚΕ μπροστά, τρει πιστηριασμοί. Mm -hmm. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ορμάνε σαν τα κοράκια, τα φαντ και με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που έχουν διαμορφώσει όλε τι εταιρείε. Ακυρώθηκαν τρει, αλλά έγιναν, σπίτι... ξέρω εγώ, δύο όσο... Όχι φέτο. Και πέρυσι Μετά και πέρυσι. Και πέρυσι, βέβαια. 40.000 λένε αυτή τη χρονιά. Και πόσα με τα επιτόκια των τραπεζών έτσι όπως διαμορφώνονται και δείτε τραγική ειρωνία στο όνομα του αποπληθωρισμού. Ναι. Λοιπόν, ε, δηλαδή χαμένος ο λαός. Και ο πληθωρισμό, η ακρίβεια να σαρώνει, το λαϊκό εισόδημα να το ε, τρώει κάθε μέρα όλο και περισσότερο, και απ' την άλλη, για να το λύσουν αυτό προ όφελο των τραπεζών, προφανώ αυξημένα επιτόκια που σου χτυπάνε ακόμα περισσότερο, σου σπάνε. Ναι. Για να δούμε και την πρόσφατη εικόνα στο ζωγράφο, την πόρτα τα φαντζ για να σου πάρουν την ναι, κόρη. Λύστε μου όμω και μια πορεία. Είναι σε θέση και ποιο είναι σε θέση να κατηγοριοποιήσει αυτέ τι περιπτώσει των πληστηριασμών και να αναδείξει αν είναι κάποιο κακοπληρωτή ή έχει ε, τώρα, πραγματική αδυναμία. Πιστεύετε ότι το τόσο μεγάλο μέγεθο, μιλάμε για τεράστια μεγέθη. Ε, η πρώτη κατοικία, χάμηλο για 15.000 ευρώ. Σα λέω τα τελευταία παραδείγματα και μην σα πω πόσε καταγγελίε φτάνουν στο κόμμα μας, στο ΠΑΜΕ, στα σωματεία, ε, στον ίδιο το βουλευτή του Κουγουέ, τον Κατσότη, που λόγω τη yeah. υπόθεσης υπόθεση εκεί του ζωγράφου φάνηκε πιο πολύ στον κόσμο, που είναι για τέτοιε καταστάσει. Και αυτό είναι ευθύνη βεβαίω τη κυβέρνηση. Αλλά τι, όταν θε να σώσει τι τράπεζε, τότε θα ξεχάσουμε τα δι και δι για τι ανακεφαλαιοποιήσεις που δόθηκαν. Όταν αυτό είναι στο επίκεντρο τη πολιτική και των ενδιαφέροντό σου, καταλαβαίνετε ότι όποιο πάρει. Ξέρετε, ο ξέρετε χάρος. Πα, περάσει το μήνυμα ότι κοιτάξτε, εμεί θα φρενάρουμε όλου του προπολογισμού. Του πληστηριασμού. Ε, με αμιλάμε... ένα κίνητρο να μην πάω να πληρώσω. Όχι, μα μιλάμε για συγκεκριμένη κατάσταση. Uh -huh. ε, δείτε με τα αυξημένα επιτόκια πώ αλλάζει και η ίδια. Και ένα άνθρωπο μπορεί να πήρε το δάνειό του σε μια περίοδο που μπορούσε, όταν όλα τριγύρω αλλάζουν, ναι. αλλά δεν μένει η ίδια η δυνατότητά του να πληρώνει το δάνειο. Όταν αυξάνεται η ίδια η δόση και η πίεση από τα φαντ που εξαγοράζουν τα κόκκινα δάνεια, ότι δώσουν μια προκαταβολή μεγάλη τώρα. Και θα αλλάξουμε και τη δόση του δανείου. Καταλαβαίνετε ότι πάρα πολλοί κόσμοι δεν έχει τη δυνατότητα να τα καταφέρουν. Πώ σα φάνηκε, είναι... πώς πώς σας φάνηκε, ε, ε, μιλήσατε για του ζωγράφου και την παρουσία ναι. του κυρίου Κατσώτη, ότι στην ίδια περίπτωση ήταν και ο κύριο Τσίπρα παρόν, ο οποίο μάλιστα. Ε, πήγε αργότερα, ναι. είναι η αλήθεια. Πώ σα φάνηκε, Βεβαίως, δεν θέλω να μου το σχολιάσετε. Θέλω να σχολιάσω το εξή από μια δήλωση που άκουσα. Επειδή και εκεί εκφράστηκε πολύ μεγάλη λαϊκή αλληλεγγύη. Και δεν γίνεται διαφορετικά. Εμεί ξέρετε, έχουμε και σαν σύνθημα, το οποίο το πήραμε και από την ίδια την πραγματικότητα. Μόνο ο λαό μπορεί να σώσει το λαό. Ε, και φάνηκε και σε αυτή την περίπτωση, τι τη μεγάλη αλληλεγγύη δέχτηκε. Τι είπε ο κύριο Τσίπρα, αφού πήγε εκεί, Ότι η καλύτερη πόρτα ασφαλεία, κάνοντα αντιπαραβολή με τη σπασμένη πόρτα είναι, ο ε, κύριε, είναι η, αλληλεγγύη. η αλληλεγγύη. Ξέρετε κάτι. Όταν παίρνει μια τόσο σημαντική λέξη και την κάνει για να κρύψει τη δικιά σου πολιτική, εμεί το απαντάμε. Η καλύτερη πόρτα ασφαλεία είναι να καταργηθούν όλοι οι νόμοι που και η δικιά του κυβέρνηση ψήφισε, yeah. που δίνει τα κόκκινα δάνεια και τα δάνεια yeah. και τι δυσκολίε στα φαντ, στα κοράκια και στου τι πάνε. Στον αγώνα λοιπόν γι' αυτό και η αλληλεγγύη, που όμω βάζει απέναντι και τι πραγματικέ αιτίε του προβλήματο, ε, μπορεί να αποδώσει και να μην γίνεται μια έννοια που θέλει να εγκλωβίσει ένα κόσμο που υγειώ σκέπτεται έτσι, που δεν θέλει, δεν, μπορεί να, δεν ανέχεται, να, δεν συνηθίζει με αυτέ τι εικόνε, να τον εκλεβήσει σε μια εναλλαγή καρέκλα για αυτό το πράγμα. Λέει, λέει ένα ε, μέσο πολίτη. Έρχεται η κυβέρνηση και λέει: Ξέρω 7% στι συντάξει. Έρχεται η αντιπολίτευση και λέει: Εμεί θα δώσουμε 100 μισθό Ξέρω 800 ευρώ. Ε, το κουκούε δεν δίνει νούμερα. Δηλαδή θέλω να πω: Τα κυβερνητικά κόμματα δικαιούνται και κρίνονται γι' αυτό άλλωστε να υπόσχονται. Ε, το κουκουέ στην περίπτωση αυτή, όταν λέει ας πούμε ότι θα σταθεί δίπλα στο λαό και στις ασθενείς κοινωνικές ομάδες, οικονομικά πώς υποστηρίζεται αυτό ε, ως, εμ, ω εμ, ως... υπόσχεση απέναντι ναι, Είναι Πολύ στο, ενδιαφέρον στο το ερώτημά σα, γιατί από τη μία το κουκουέ, ξέρετε, μπαίνει μπροστά εκεί που οι εργαζόμενοι αγωνίζονται για συλλογικέ συμβάσει εργασία με συγκεκριμένα νούμερα. Mm -hmm. Και στη διαπραγμάτευση που έχει δεχτεί τόσα πλήγματα με νόμου, με τον νόμο Χατζηδάκη και με προηγούμενου νόμου άλλων κυβερνήσεων, με την διαπραγμάτευση των εργαζομένων για να αυξηθούν οι μισθοί. Ναι. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερο, το Κουκουέ βάζει και το εξή. Ότι η αναμονή τώρα για τον κόσμο, πότε θα γίνουν οι εκλογέ, για να έρθει ένα σωτήρα. Που έχουμε εμπειρία πια, ότι σωτήρα πολιτικών λύσεων τέτοιων, τάζω, σου λέω. Και το τι παίρνει μετά στο Ταμείο δεν υπάρχουν. Ε, τι είναι τώρα υπάρχουν η μόνο κυβέρνηση στα με. Ε, προεκλογικά μια... κάποιο θα πει, πάντα θα πούνε, υπάρχουν στον κόσμο ολόκληρο, δεν έχει υπάρξει ποτέ εκλογέ που δεν θα δώσουν κάτι. Το οποίο όμω αν δεν υπάρξει μια σύγκρουση με αυτή την πολιτική, θα το χάσει. Μπορεί να μην το καταλάβει καν ποτέ, για πότε το πήρε, πόσο δε μάλλον που ναι. θα το χάσει με μια συνέχεια, αφού και οι δύο διαγωνίζονται για μια συγκεκριμένη πολιτική που είναι δεδομένα αντιλαϊκή. Με το Ταμείο Ανάκαμψη και αυτά που τα προαπαιτούμενα πάρα πολλά. Ε, Οπότε, επειδή η ακρίβεια δεν μπορεί να περιμένει. Ναι, εγώ ξαναλέω ναι. πώ το υποστηρίζει οικονομικά το κουκουέτο. Λέω ένα μέσα στο κίνημα με τι αυξήσει ναι. πιστών και να σα πω μια χαρακτηριστική μέρα τη Βουλή η χθεσινή. Ναι. Δεν χρειάζεται ο κόσμο να παρακολουθεί κάθε μέρα, θα πω μόνο για τη χθεσινή. Τι, τι ψηφίστηκε χθε, το συνυποσχετικό έτσι για την εθελοντική φορολόγηση των εφοπλιστών mm -hmm. από την κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Mm -hmm. Που τη λέει ότι οι αναξιοπαθούντε δυστυχώ εφοπλιστέ όποτε και αν μπορούν θα δίνουν 60 εκατομμύρια το χρόνο φορολογία. Ναι. Την ίδια ώρα, πολλά ω για τα ματωμένα πλεονάσματα. Πέρα από την τρέπη φορολογία. Αυτή νομίζω είναι μια έκτακτη φορολογία. Όχι, μιλάμε, μιλάμε, για την δυνατότητα που δεν έχουν δυστυχώ πάντα οι εφοπλιστέ να δίνουν. Να, να, τα πούμε με νούμερα αυτά, τι σημαίνει τα 60 εκατομμύρια. Σημαίνει λιγότερο από 20 ευρώ για κάθε πλοίο. Λιγότερο. Ναι. Την ώρα που. Εντάξει, θα πάρουμε το πιο ακραίο παράδειγμα. Τα LNG, οι τιμέ των ναύλων οι ημερήσιε, τα λέω πάνω από ότι έχουν σπάσει το φράγμα των 300.000 κλπ. Την ίδια ώρα, στην ίδια Βουλή, τα ίδια κόμματα και εκεί πέρα σφάχτηκαν στην ποδιά των εφοπλιστών όλοι. Νέα Δημοκρατία, Πασό, ΣΥΡΙΖΑ, για το ποιο, ακόμα και αυτοί που τώρα μπορεί να μην το ψήφισαν για προεκλογικού λόγου, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το ψήφισε τώρα, αλλά ήταν εκείνο που το 2000, ε, αν δεν θυμάμαι μετά το 2011 που έγινε η πρώτη φορά Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και τον πήγαν στα 140 εκατομμύρια, το έριξε στα 40 εκατομμύρια η επιχειρηματολογία ίδια. Ό,τι λέει η σημερινή κυβέρνηση, λέει και το Τσίπρα και έλεγαν και οι προηγούμενε κυβερνήσει. Την ίδια ώρα, στη χτεσινή Βουλή, λοιπόν, απορρίφθηκε η τροπολογία του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδα από την κυβέρνηση και μετά άλλα κόμματα να του λέμε και να ξαναλέμε, μιλήστε γι' αυτό. Για την κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιά λαϊκή κατανάλωση. Δεν λέμε τώρα να το κάνει ο κ. Τσίπρα αυτό. Ναι, μα δεν, το, δεν είπε κουβέντα χτε. Βέβαια το ζητάει ο κ. Τσίπρα, το έχει πει. Έχουν βγάλει στο, και της στο διαδίκτυο και... τη δήλωσή και... του και... το 2017 ναι. σε μια συνέντευξη που του λένε Μα γιατί δεν μειώνεται τις, ε, τον ΦΠΑ <laughs> και λέει Δεν μπορούμε να τον μειώσουμε γιατί ε, δεν θα περάσει στον, ε, στην λαϊκή κατανάλωση. Είναι θα το... απορροφηθεί από ναι, του εμπόρου είναι το κριτήριο τη αντοχή τη οικονομία. Ναι. Η αντοχή τη οικονομία, έτσι όπω βλέπουν την οικονομία και όπω λειτουργεί μια τέτοια οικονομία, για όλα αυτά τα κόμματα δυστυχώ είναι φιλιά για το ναι. στο λαιμό του κόσμου. Και μιλάμε. Τώρα... Κατάργηση, συγγνώμη, να το πω για να το ναι. ξέρει και ο κόσμο. Τι δεν ψηφίστηκε, τι απορρίφθηκε χθε. Ναι. Σαν πρόταση του Κουκουέ, γιατί κατηγορείται και το κόμμα μα ότι όλα λέει θα, θα λυθούν κάποια άλλη στιγμή. Εδώ και τώρα αύξηση μισθών συντάξεων, γιατί η ακρίβεια δεν περιμένει. Ναι. Η ακρίβεια είναι εδώ. Και αν περιμένουμε το καλάθι καπαμά, επιτρέψτε μου, επειδή το είπε ο άνθρωπο πάρα <laughs> πολύ γλαφυρά, με μια κουβέντα μπορεί να καταλάβει ο κόσμο τι εννοούμε, μια χαρά τα είπε. Ε, επιτρέψτε μου να πω ότι χωρί να, κατα... να, γίνουν αυτά, έστω για μια ανακούφιση, ήδη πλατεία λαϊκή κατανάλωση, καύσιμα, φυσικό αέριο για οικιακή χρήση για θέρμανση κλπ. Πετρέλαιο για οικιακή, και... Γιατί θα Άχι, στην είναι χαμηλά και το ρεύμα νομίζω είναι και χαμηλά. Είμαστε σε στην να, περίοδο πριν. Πρέπει την να, να καταργηθεί όσο είναι δυνατόν. Όσο είναι δυνατόν και το λέμε και σαν κόμμα το προτείνουμε στη Βουλή, αλλά κυρίω αγωνιζόμαστε έξω για να γίνονται τέτοιε κατακτήσει. Γιατί ω κατακτήσει πρέπει να τι βλέπει ο κόσμο, τίποτα δεν θα του χαρίσουν. Ό,τι και να πούνε τώρα ναι. προεκλογικά, που για να μιλάμε και ειλικρινά, σε σχέση με άλλε εκλογικέ μάχε και όσο περνάνε τα χρόνια, όλο και χαμηλώνει ο κόσμο. Να σα πω κάτι, κύριε Παντγύλο. Σε αυτά που τάζουν. Σα σας ακούω και σα παρακολουθώ και πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον η τοποθέτησή και τα επιχειρήματά σα. Αν σα δοθεί αύριο η ευκαιρία ε, να γίνετε αποδέκτη μια πρόταση να συγκυβερνήσετε, δηλαδή όλα όσα λέτε αυτή τη στιγμή να τα βάλετε πάνω στο τραπέζι με κάποιον εταίρο Κυβερνητικό και να πείτε ότι εμεί συζητάμε το ενδεχόμενο συνεργασία, αλλά αυτή είναι η όρη μα. Mm. Η όρη μα είναι οι αυξήσει, η φορολόγηση των εφοπλιστών, οτιδήποτε άλλο που συζητάμε τώρα. Γιατί δεν το κάνετε και αρνείστε να το κάνετε. Να μπείτε στο παιχνίδι και να κριθείτε όπω κρίνετε τα άλλα κόμματα. Είμαστε στο παιχνίδι, καταρχήν. Εννοώ να κυβερνήσετε. Να συγκυβερνήσετε. Με τι προτάσει μα, με το πρόγραμμά μα, είμαστε στο παιχνίδι μια πολιτική πρόταση ολοκληρωμένη. Στο επίπεδο συμφωνώ, επίπεδο τη Συμφωνώ. Της δεν, δε, ναι. δεν λέω όχι. Όχι, δεν το λέω. Προσπαθώ να απαντήσω όσο πιο ολοκληρωμένα ναι. γίνεται, ναι. κατά τη γνώμη μα δηλαδή. Ε, ότι είμαστε στο παιχνίδι, ειδικά μέσα στο πολιτικό άριγμα που λέγατε και πριν, ότι πραγματοποιούμε, στο να συζητάμε με τον κόσμο ποια είναι η πρόταση εξουσία που λέει το ΚΚΕ Ωραία. σε όλου του τομεί. Συμφωνούμε. Ειδικά μέχρι και για το θέμα του παιδιού, τώρα που είναι στο επίκεντρο, ναι. και τι μεγάλη διαφορά έχει ακόμα και ο σοσιαλισμό που γνωρίσαμε mm -hmm. σε σχέση με αυτά τα ζητήματα τη Απύλλα. Που ζούμε αυτή την εποχή και που σηκώνουν την τρίχα όλου του κόσμου, όπω καταλαβαίνετε. Και κατά δεύτερο, όντα μες στο παιχνίδι, πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιο από τα κόμματα τώρα, τα τωρινά, στα, οποία, στα βασικά ζητήματα, γιατί τα βασικά ζητήματα καθορίζουν. Ναι, ναι. Παράδειγμα είναι η εμπλοκή τη Ελλάδα στον πόλεμο, στην ναι. Ουκρανία. Ναι. Γιατί όταν πάνε, ε, επειδή είχαμε άλλο, δεν θέλω να τα βάζω κιόλα τραπέζι δικά τα δυσάρεστα, είχαμε αυτό το τραγικό περιστατικό με το 11χρονο παιδί στι ναι. Έρε. Ναι. Η κακιά η στιγμή ναι. και η κακιά η στιγμή λίγο. Οι προποθέσει υπάρχουν για πολλέ κακέ στιγμέ. Ε, εγώ ξαναγυρίζω Θα στο ερώτημα όμω. Είναι για το ερώτημα και... συγκεκριμένο. Ναι. Σε... Και η απάντηση συγκεκριμένη. Το καταλαβαίνω. Σε αυτό την κατάσταση, στα σχολεία, παράδειγμα, όταν οι γονεί εκπαιδευτικοί διαρκώ λένε Φτιάχτε τα σχολεία, είναι 50 χρόνων όλα τα ναι. σχολεία. 50 yeah. χρόνων. Οι σεισμικά δεν έχουν ελεγχθεί. Με προβλήματα με του καυστήρε βλέπετε και ναι. πόσα άλλα προβλήματα. Ναι. Και η μόνιμη απάντηση από όλε τι κυβερνήσει. Άρα από όλα τα κόμματα πάνω κάτω που λέτε ότι Νέα Δημοκρατία. Κυβέρνηση. Πασόκ κυβέρνηση, ΣΥΡΙΖΑ, κυβέρνηση. Ακόμα και ο Βαρουφάκη και ο Βελόπουλο έχουν συμμετάσχει στι Εγώ θα λέω ναι... πιο συγκεκριμένο. Ο κύριο Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη ναι. είπε ότι είναι στην πρόθεσή μα, αν είμαστε πρωτοκόμμα, ο σχηματισμό μια προοδευτική κυβέρνηση. Και θα απευθύνουμε. <συμπή> Πρόσκληση σε όλα yeah, τα βέβαια, κόμματα τη προοδευτική αντιπολίτευση, όπω yeah, το όνομά Και ξαναλέω εγώ. Έχετε μια σειρά από οι οποίε είναι ταυτόσιμε με τι λαϊκέ ανάγκε, όπω επισημαίνει το το κουκουέ. Και λέω, Βιβί, γιατί δε μπαίνετε δεν μπαίνετε στην κουβέντα πέρασεις. και να πείτε, κοιτάξτε, αυτά είναι από τη μεριά μα. Με αυτού του όρου. Δεχόμαστε να συνεργαστούμε. Σας... Δεν μπαίνετε στην κουβέντα. Μα γιατί δεν πούμε στην κουβέντα. Μα είναι καθορισμένο ο ρόλο αυτών αυτού των κομμάτων από την ίδια την πράξη. Δηλαδή, να σα πω. Αυτό το επιχείρημα έπαιξε πάρα πολύ το 2015, το 2014. Το χρησιμοποίησε περισσότερο ίσω και από ό,τι τώρα ο κύριο Τσίπρας απέναντι στο Κουκουέ. Μα λέει ο κόσμο που τότε. Γιατί μια ανοχή, ρε, παιδάκι μου, μια στήριξη κτλ. Η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου σήμερα επιστρέφει στο Κουκουέ. Και λέει ευτυχώ που κρατήσατε γιατί το παραμύθι ότι έφαγε παραμύθι, ότι έπεσε πολύ παραμύθι εκείνη την περίοδο. Εντάξει, τώρα αυτό δεν χρειάζεται να το. Θα καταργήσουμε τα μνημόνια με ένα νόμο, ένα άρθρο και είδαμε τι έγιναν και οι 700 και οι εφαρμοστικοί νόμοι, μνημονικοί νόμοι, ακόμα σήμερα ισχύουν. Συντάξει, με μυστική ε, λοιπόν. Ε, Μα λέει αυτό ο κόσμο, ευτυχώ που κρατήσατε, κάποιοι μείνανε, κάποιοι το καταλαβαίνουν τώρα και δεν πέσαμε σε μια αυταπάτηση, μια παγίδα που τι κάνει, εγκλωβίζει τη δυσαρέσκεια του κόσμου που μεγαλώνει και είναι και μεγάλη πολύ ακόμα και ίσως και μεγαλύτερη mm. λοιπόν με τα προβλήματα που υπάρχουν στην κυβερνητική εναλλαγή, στις καρέκλες μεταξύ τους για να εξυπηρετήσουν συμφέροντα Άλλων ενδεχόμενων επιχειρηματικών ομίλων ο καθένα. Προφανώ υπάρχουν και κάποιε διαφορέ. Δεν, είναι, δεν θα χρειαζόντουσαν άμα ήταν ακριβώ οι ίδιοι για να γίνεται και να παίζεται το παιχνίδι. Με ανοιχτό το ενδεχόμενο και τη συγκυβέρνησή του. Δηλαδή προοδευτική-προοδευτική διακυβέρνηση. Αλλά πόσε φορέ έχει πει ο κ. Τσίπρα ότι θα μπορούσα να συνεργαστώ με τη Νέα Δημοκρατία, όχι με το Μητσοτάκη όμω. Με μια πιο καλή Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ μέσα σε όλο αυτό το παιχνίδι κλπ. Το Κουκουέ θα είναι λοιπόν εκεί με την πρόταση εξουσία του μέσα στον κόσμο, πρώτο στου αγώνε του κόσμου μπροστά. Δηλαδή στου πληστηριασμού, τι να κάνουμε τώρα, θα πάμε με τον κόμμα των μπάτσιδων των εξώσεων κλπ. Θα πάμε με τον κόμμα που έκανε του νόμου για να πληστηριάζουν τα σπίτια ή θα πάμε με το κουκουέ που μπαίνει μπροστά, έχει τι προτάσει του, έχει στελέχη τη κεντρική επιτροπή του να διώκονται με τον ιδιώνυμο νόμο που 17, ε, ψήφισε 18. η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ακριβώ. Και έχει μέλη τη κεντρική επιτροπή. Με ποιου θα πα. Ναι. Θα είμαστε λοιπόν με το λαό, σταθερά, όσο ο λαό σκέφτεται έτσι θα σκέφτεται, εντάξει, είναι και οι στιγμέ τέτοιε να είμαι στην αντιπολίτευση και να διεκδικεί, να παλεύει, να Πώς πάει ένα, μια κατάκτηση κτλ. Το Κουκουέ θα είναι σε αυτή τη θέση και όσα δεν φέρνει η ώρα, τα φέρνει Να σα ρωτήσω πού Α, βάζει είναι. τον εκλογικό πύχη το Κουκουέ Όσο σε αυτή πύχη. την αναμέτρηση. Το λέω επειδή ε, 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 <coughs> περιγράψατε κι εσεί κάποιε ιδιαίτερε συνθήκε αυτή την, ε, την mm. περίοδο και μια πιεστική κατάσταση στην κοινωνία. Mm. Βάζετε τον πύχη πιο ψηλά από, mm. από, από mm. εκεί που συνήθω mm. καταλήγει το Κουκουέ. Γύρω στο 6 συμπλήν. Ναι, το βάζουμε ψηλά τον πύχη. Όχι επειδή θα θέλαμε, όλοι θα θέλανε, επειδή το βλέπουμε. Το βλέπουμε στο μεγάλο πολιτικό άνοιγμα που αναφέρατε πριν. Το βλέπουμε να σα πω και από τι δημοσκοπήσει τώρα. Που εντάξει, είναι, παίζουν και κάποια παιχνίδια προφανώ. Αλλά ακόμα και σε αυτέ, ιδιαίτερα στι νεότερε ηλικίε, το κόμμα μα είναι κοντά στο 10%. Είναι εντυπωσιακό ε? αυτό με το ΚΟΚΟΕ. Yeah. Έχει δύο μεγάλε δεξαμενέ. Μία στου νέου και μία στου υπερήλικε. Mm. Δεν νομίζω. νομίζω, τι νομίζω, τι το νομίζω ότι νομίζω ότι εκεί είναι οι μεγάλε δεξαμενέ. Δηλαδή οι νέοι, οι yeah. νέοι, νέοι, δηλαδή κάτω από τα 23 και πάνω από τα 60-65, που είναι yeah. παραδοσιακά οι yeah. δεξαμενέ του, του Κουκουέ. Λείπει ένα κομμάτι που συνδέει αυτέ τι δύο ηλικιακέ yeah. ομάδε. Εντάξει, το να αποδεχτεί κάποια ζητήματα που λέει το κόμμα, καταλαβαίνετε, πρέπει να το βλέπει και στην πράξη. Αν περιμένει ο κόσμο από τα κανάλια αυτό. Εντάξει, εμεί θα βγούμε, θα τα πούμε όσο μπορούμε, αλλά εμεί προτιμάμε και είμαστε και πιο καλοί ίσω Στη ζωντανή επαφή με τον κόσμο, στι αγωνίε. Πιστεύετε ότι τα κανάλια παίζουν τόσο λιπά. μεγάλο ρόλο, δηλαδή μπορούν να επηρεάσουν τόσο Παίζουν, ναι, τόσο... και τα σύγχρονα μέσα ενημέρωση. Και αν μόνο... είναι και οι πολιτικέ εκπομπέ τα κανάλια. Όχι, έτσι. και τα σύγχρονα μέσα ενημέρωση με την έννοια του τι προβάλλεται, στα στενά όρια και αυτά. Είμαστε καλύτεροι, είναι η αλήθεια, και στι διαζώσει επαφή, ναι. στην προσπάθεια αυτή την καθημερινή. Αλλά έχει κάποια θετικά αποτελέσματα, δηλαδή η πρωτιά τη πασχονταστική φοιτητικέ εκλογέ. Δείχνει μια τάση του. Αυτό, αυτό που σα είπα πριν. Ναι, <laughs> και σε κάποια σωματεία, στου εκπαιδευτικού, <laughs> αλλού, <laughs> που βλέπει κάποιε. με συμμετοχή κόσμου και είναι πολλά τα συμπεράσματα του κόσμου που μα <laughs> δείχνει. Ξέρετε τι μου συζήτηση. είναι το πιο χαρακτηριστικό από όλα. <laughs> Όταν έχει ε, πανεργατική απεργία, <laughs> υπάρχουν δύο μπλοκ. Τον μπλοκ όλων, για σε ΔΔΗ τριτοβάθμιες και τον μπλοκ του Πάμε. Συνήθω το μπλοκ του Πάμε είναι διπλάσιο από ότι είναι ναι. οι τριτοβάθμιες, Αλήθεια. Όλε οι τριτοβάθμιες. Και δείχνει δηλαδή το δυναμισμό του ΚΚΕ σε μια κατηγορία ναι. ε, που είναι οι εργαζόμενοι. Και ευτυχώ είναι μια δυναμική κατηγορία ανθρώπων, μεγάλη, πρέπει να μαζικοποιηθεί βεβαίω, mm -hmm. που δεν συμβιβάζονται με τη σημερινή κατάσταση και δεν το λέμε βάζοντα απέναντί κανέναν. Που παλεύουν αυτοί οι άνθρωποι κάθε μέρα στους χώρους δουλειάς, στους χώρους yeah. εκπαίδευσης, παντού στα μαγαζιά, να, να, να ταρακουνάμε, να συνενωνόμαστε όλοι, να γίνουμε ένα μεγάλο ποτάμι για να μπορέσουμε να κατακτήσουμε αυτά που μας αξίζουν τον 21ο αιώνα. Yeah. Τι θα λέμε τώρα. Θα λοιπόν, λέμε αν θα φοράμε διπλή ζακέτα ή διπλό πουλόβερ μέσα στο σπίτι μα. Ε, ή πώ θα κυκλοφορούμε στα σκοτάδια που μα λείπουν. Είναι ένα θέμα. Είναι. Λοιπόν, θέλω θερμά να σα ευχαριστήσω για την καλοσύνη σα να, να είστε σήμερα εδώ και, και να με πολύ. Εύχομαι τα καλύτερα να για τι εκλογέ και για την, Επίσης, την είναι, προεκλογική είναι. περίοδο για το, για το ΚΚΕ. Ο κύριο Νίκο Αμπατιέλο, γραμματέα του Κεντρικού Συμβουλίου τη ΚΝΕ.